Τώρα, η αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, που είχε κάνει το Open, ότι το οξύμετρο της μικρής Τζορτζίνας ήταν χαμηλωμένο την ημέρα του θανατηφόρου επεισοδίου, απασχόλησε και την ανακρίτρια με απανωτές ερωτήσεις. Και Μίνα Καραμήτρου, καλό μεσημέρι. Ποιες ήταν οι απαντήσεις της Ρούλας Πισπυρίγκου? Καταρχάς, η Ρούλα Πισπυρίγκου στην ανακρίτρια παραδέχτηκε ότι είχε χαμηλώσει η ίδια το οξύμετρο του παιδιού. Θα σας διαβάσω λοιπόν ακριβώς τι είπε στην ανακρίτρια. Ρωτάει λοιπόν η δικαστική λειτουργός, γιατί δεν χτύπησε το οξύμετρο την ώρα του μοιραίου επεισοδίου? Για να απαντήσει η Ρούλα Πισπυρίγκου, από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο παίδον, τοποθετήθηκε οξύμετρο στο δάχτυλο του ποδιού της μικρής. Εγώ είχα κατεβάσει τον ήχο για να μην ενοχλείται η μικρή κατά τη διάρκεια του ύπνου της, εν γνώση των νοσηλευτών και των γιατρών. Θυμίζω απλώς όμως, Λίνα, ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο την προηγούμενη μέρα είχε 5 απανωτά περιστατικά, ότι η ίδια ισχυρίζεται ότι προειδέασε τους γιατρούς ότι ακόμα δεν έχετε δει το σοβαρό και το μεγάλο επεισόδιο. Και παραδέχεται ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χαμηλώνει η ίδια το οξύμετρο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ακούσουν αμέσως οι νοσηλευτές ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί, άρα να μην μπορούν να τρέξουν και γρήγορα στο δωμάτιο για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ.